ξεκινάτε πολύ εύστοχα το ζήτημα. Το κύριο όμως για μας δεν είναι αυτό. Αυτό δείχνει μια άλλη πλευρά της πολιτικής πραγματικότητας έτσι όπως εξελίσσεται. Εκείνο όμως που αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε είναι ότι σήμερα έτσι όπως διαμορφώνει τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα η οικονομική κρίση πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας, είτε ως εργαζόμενους, είτε ως συνταξιούχους, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους κτλ. Ποια είναι τα μελούμενα. Και εμείς ως πανεργατικό μέτωπο θέλουμε ευθέως να απευθυνθούμε στους συναδέρφους μας ανεξάρτητα του κοινωνικού στρώματος που ανήκουν και να τους πούμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τα δεδομένα των προηγούμενων δεκαετιών. Δεν είναι η κατάσταση καλή. Δεν έχουμε δει ακόμα την αρχή της σύραγγας της μαύρης πραγματικότητας που μας επιφυλάσσει αυτή η βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι είναι τόσο βαθιά τα χαρακτηριστικά της επίθεσης που ασκεί η άρχουσα τάξη στο να πάρει πίσω όλα τα δικαιώματά μας, είτε είναι οικονομικά, είτε συνταξιδοτικά, είτε είναι ασφαλιστικά, είτε είναι υγειονομικά. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο του νησιού μας. Βλέπουμε τους εκατοντάδες συντοπίτες μας να τρέχουν στο νοσοκομείο για την πιο απλή αλλά και την πιο σοβαρή υγειονομική πράξη, που δείχνει ότι έχει καταρρεύσει πλέον το σύστημα υγείας. Έχει καταρρεύσει το σύστημα παιδείας, αφού βαθιά βάζουν το χέρι στη τσέπη οι γονείς. Τα μελούμενα και στον χώρο της παιδείας και στον χώρο της υγείας δεν τα έχουμε δει. Θα δούμε δηλαδή ένα σύστημα βαθιά ιδιωτικο-οικονομικό, θα δούμε ένα σύστημα που δεν θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι, που δεν θα έχει να λειτουργήσει από το πετρέλαιο μέχρι τη γραφική ύλη, δεν θα υπάρχουν τα πιο απαραίτητα στα νοσοκομεία και στις κλινικές από τη φάρμακα μέχρι και τα σκευάσματα, θα τα αναγκάζουν να τα φέρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι ασθενείς. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να παραμένουμε παθητικοί δέχτες των πραγμάτων. Δεν μπορεί να περνάμε από την πανεργατική συγκέντρωση και να κοιτάμε λες και αφορά κάποιους άλλους. Είναι μια διαπαιδαγώγηση που έχει υποστεί χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, μετά τη μεταπολίτευση ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος, όπου η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας με τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές, με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό είχε οδηγήσει τα πράγματα σε μια πραγματικότητα ότι κάτσε στον καναπέ σου, εγώ θα σου ικανοποιήσω την κατάσταση και περίμενε ο κόσμος πάντοτε τον Μαυρογιαλούρο να του λύσει το πρόβλημα του. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα πια. Εδώ είναι ο σώσον εαυτός οδύτο, αυτή η αντίληψη κυριαρχή που οδηγεί σε άκρα το ατομισμό, οδηγεί σε απαθροπιά και μια θα έλεγα αρπακτική διάθεση του ενός ανθρώπου προς τον άλλο. Εμείς δεν καλλιεργούμε αυτά τα πρότυπα. Εμείς καλλιεργούμε τη συλλογικότητα, την ανθρωπία, την αξία, την εργατική αξία και αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε σαν πυργολαμπίδα ανοιχτή, αυτή την ελπίδα ότι οι εργάτες έχουν δικαιώματα, οι εργάτες έχουν συνδικάτα, οι εργάτες έχουν την ταξική του συνείδηση, έχουν να συγκρουστούν με το κεφάλαιο, έχουν να συγκρουστούν με τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας να έρθουν να συνευρεθούν, όχι στα λόγια, να έρθουν να συνευρεθούν με τα χαρακτηριστικά του εργάτη, τη σύγκρουση με το κεφάλαιο, να μην οδηγείται η συνείδησή τους σε μια λογική ενσωμάτωσης όπου ο αστός, ο κεφαλαιοκράτης του νησιού μας, είτε είναι στο εφοπλιστικό είτε είναι στο κατασκευαστικό κεφάλαιο, του παρέχει κάποια ψίχουλα, τον κάνει να συμμετέχει σε κάποιες εκδηλώσεις πολιτιστικού ή άλλου χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεται τον βρώμικο ρόλο που παίζει στην εξαχρίωση των συνειδήσεων. Και επειδή ευθύς εξ αρχής βάλατε ένα πάρα πολύ κορυφαίο ζήτημα, δεν υπάρχει διάσπαση, κύριε Βίκαρε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλέον και με τη σημερινή πολιτική πράξη της πλειοψηφίας του εργατικού κέντρου και του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ, όπου
με 9-2 στο εργατικό κέντρο και με 3-2 στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ο νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός, οδήγησαν τα πράγματα σε μία εκδήλωση το απόγευμα, όπου η εκδήλωση αυτή θα γίνει στο εργατικό κέντρο, εσπώντας και αυτά τα συνηθισμένα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν κάνουν καν απεργία, κάνουν μια εκδήλωση απογευματινή που αποκτά χαρακτηριστικά, θα έλεγα, εκδήλωσης πολιτιστικής. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι οι κύριοι αυτοί οδήγησαν το συνδικαλιστικό κίνημα χρόνια τώρα σε εξαχρίωση, καταράκωσαν τα συνδικαλιστικά δεδομένα και τώρα προχωρούν ένα βήμα ακόμα. Βαφτίζουν την απεργοσπασία τους σε απογευματινή συνδικαλιστική εκδήλωση. Είχαν το πολιτικό και συνδικαλιστικό θράσος το απόγευμα χτες να βγουν και στην αγορά να μοιράζουν προκήρυξη για την εκδήλωσή τους την απογευματινή. Και το άκρονάωτο της πολιτικής τους εξαχρίωσης ποιο ήταν? Να δέσουν την κινητοποίησή τους, σε εισαγωγικά, την απεργοσπασία τους λέμε εμείς, με ποιο? Με το να παίξουν ένα έργο του μεγάλου κομμουνιστή, ηγέτη, θεατρικού άνθρωπου, πνευματικού άνθρωπου του Μπρέχτ, με διεκδήλωση στο εργατικό κέντρο. Αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που συγκρούστηκε με την ολιγαρχία της εποχής εκείνης, που έγραψε για την κρίση του 28-32 με τα έργα του, με τα θέατρά του, με το γραπτό του, με το ποιητικό του λόγο, να εγκλωβίζεται στην απεργοσπασία της πλειοψηφίας του εργατικού κέντρου και της ΑΔΕΔΗ και να βαφτίζουν την εκδήλωσή τους συνδικαλιστική, απεργιακή κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν δύο κινητοποιήσεις, υπάρχει μία, διότι η απεργή είναι τώρα το πρωί και η απεργή εργάτες, οι απεργοί πρωτοπόροι συνδικαλιστές βρίσκονται εδώ στη συγκέντρωση του ΠΑΜΗ. Και διερωτάμε, πού είναι η απεργή του εργατικού κέντρου και της ΑΔΕΔΗ? Μήπως βρίσκονται στις δουλειές τους? Εγώ ένα ερώτημα βάζω, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να το βρει, είμαστε γνωστοί, δουλεύουμε σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους, ας ψαχτούν λοιπόν οι εργαζόμενοι ποιοι είναι οι ηγέτες τους και πού βρίσκονται την ώρα της ταξικής πάλης. Στις δουλειές τους ή στο μετερίζι του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.